Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Μπορώ να πω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι, ας το πούμε, ήσυχη. Όπως πέρασαν 2-3 μέρες τώρα, έτσι, μετά την απόκτηση του Ριέρα, που κάποιοι είχαν τις αντιρρήσεις τους και είχαν τις ηρωνίες τους κτλ. Κτλ. Ο Ριέρα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Και αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι όλοι οι καλοί χωράνε σε μια ομάδα, ότι η διοίκηση πρέπει να βγάζει συνέχεια προς τα έξω την εικόνα ότι προσπαθεί για το καλύτερο για τον Ολυμπιακό, και μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι το κάνει, και δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα συνεχίσει να το κάνει και στη συνέχεια. Και αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, βλέποντας και μιλώντας με κόσμο κτλ., είναι ότι όλοι ανυπομονούν να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, όλοι ανυπομονούν να δουν τους παίκτες να φτάνουν στο 100% των δυνατοτήτων τους και να δουν την εντεκάδα του Ολυμπιακού συμπληρωμένη να παίζει μέσα στο γήπεδο αυτό που ξέρουν οι παίκτες της. Και επειδή οι παίκτες που αποκτά ο Ολυμπιακός θα είναι στην εντεκάδα τουλάχιστον κατά 4-5 ή 5-10 αλλαγμένοι από πέρσι, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πιστεύουμε ότι θα δούμε πολύ καλή μπάλα τη νέα χρονιά μαζί για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες που έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός έχουν όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα στοιχεία εκείνα που δεν είχαμε πέρσι, για να δούμε επιτέλους και καλή μπάλα στο Καρεσκάκι, συνδυαζόμενοι με τους τίτλους. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός θα επανακτήσει τα πρωτεία. Και αυτή η αισιοδοξία, όσο και αν είναι νωρίς ακόμα, βγαίνει από την ποιότητα των παιχτών που έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός και που θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον ένας ακόμη μεγάλος παίκτης στη θέση του αμυντικού χαφ θα βρει τη θέση του στην εντεκάδα του Ολυμπιακού. Από εκεί και μετά τα δημοσιεύματα τα ξέρετε όλοι πλέον, και μέσω εφημερίδων και μέσω ίντερνετ, γίνεται χαμός και για Μπαπτίστα και για τα υπόλοιπα. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι ο Ολυμπιακός, ή μάλλον και θέλω θα έλεγα, είναι ο Ολυμπιακός πρωτίστως να κλείσει τη μία θέση της εντεκάδας που έχει μείνει ακόμα ανοιχτή με ένα μεγάλης αξίας παίχτη. Δεν ξέρω αν θα λέγεται Γκατούζο ή αν θα λέγεται κάπως αλλιώς, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός πρέπει να αποκτήσει ένα πραγματικά, και σε αυτή τη θέση ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή για να κουμπώσει που λέμε η εντεκάδα. Και από εκεί και μετά ό,τι άλλο γίνει θα είναι όσον αφορά τα πλαίσια της ενίσχυσης του ρόστερ του Ολυμπιακού για τον πάγκο, το τέταρτο στόπερ, ας πούμε, το δεύτερο αμυντικό χαφ. Θεωρώ πολυτέλεια την ύπαρξη ενός ακόμα επιθετικού μεγάλου ονόματος, να το πω έτσι, που μπορεί να έρθει εφόσον το θελήσει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά δεν θα συχτηριστούμε κιόλας αν δεν έρθει. Βλέποντας τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός και καταλήγοντας ένα σχήμα, στο πούμε 4-2-3 με ένα επιθετικό, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο, με Ντιόγκο, Ντάρμπι, Σιμίτρογλου, έστω και αν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις για τον καθένα ξεχωριστά και από τους τρεις, να έρθει ένα πολύ μεγάλο όνομα ακόμα με μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μπορεί να έρθει, ας πούμε, δανεικός με οψιόν αγοράς για τη νέα χρονιά. Ή να πουληθεί κάποιος από τους ήδη υπάρχοντες. Απλά θα πρέπει όταν ολοκληρωθούν οι κινήσεις να βάλουμε όλη πλάτη, σαν οπαδία, το πούμε έτσι, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο του Λίνεν. Το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια. 11 παίζουν, 3 ως αλλαγή, 6 κάθονται στον πάγκο και όλοι οι υπόλοιποι είναι εκτός 18ης. Φανταστείτε τώρα με τέταρτο στόπερ, δεύτερο αμυντικό χαφ, ένα βασικό αμυντικό χαφ και να έρθει κι άλλος ένας επιθετικός, δηλαδή μιλάμε για 4 ακόμα προσθήκες, τι έχει να γίνει. Πόσο δύσκολο, ευχάριστα όμως δύσκολο, θα είναι το έργο του προπονητή. Και σίγουρα θα υπάρχουν και οι ενστάσεις από τους φιλάθλους, ότι αυτός πρέπει να παίζει, αυτός δεν πρέπει να παίζει κτλ. Για να φύγουμε λοιπόν εμείς σε όλη αυτή την κρίνια, εμείς είμαστε χαρούμενοι που επιτέλους
ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί, αν μπορούμε να το πούμε, πλήρης, επιτέλους, μετά από κάποια χρόνια, πλήρης, θα κοιτάει ο προπονητής στον πάγκο και θα έχει, δεν θα ξέρει ποιο να αποκλείσει από την 18άδα και ποιο να βάλει ως αλλαγή. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι ό,τι το καλύτερο για μια ομάδα που έχει στόχο το πρωτάθλημα, το κύπελλο και σημαντική διάκριση στην Ευρώπη. Αυτό πιστεύω ότι είναι, αγγίζουμε που λέμε το τέλειο. Βάσει βέβαια και των δυνατοτήτων μας. Και ας μην ξεχνάμε ότι φέτος ο Ολυμπιακός δεν αγωνίζεται στο Champions League, δεν έχει δηλαδή και τα έσοδα του Champions League. Τέλος πάντων, θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Να περάσουμε και σε γραμμές τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Αλέκο, Δημήτρης Ολυμπιακός. Έλα Δημήτρη. Είναι χαμηλός από τηλεόραση. Λοιπόν, για πρώτη φορά, όχι για πρώτη, για φέτος βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει ομάδα ευρωπαϊκών προδιαγραφών και όχι ομάδα για να είμαστε ένα σκαλοπάτι πάνω από τον Παναθηναϊκό, όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Χαμήλωσε λίγο τη τηλεόραση. Ναι. Τώρα είναι καλύτερα. Νομίζω ναι. Λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε τι κάνει ο αντίπαλος, να ενισχυθούμε κι εμείς λιγάκι, αν θα πάμε στον επόμενο γύρο, άντε να πάμε να κάνουμε καμιά μεταγραφή, αν δεν πάμε στο Champions League να μην κάνουμε πολλές μεταγραφές. Βλέπω τώρα το Μαρινάκι ότι δεν τον ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά και τον ενδιαφέρει να χτίσει μια μεγάλη αυτοκρατορία. Αυτό εμένα με κάνει ευτυχισμένο σαν φιλάθλο. Δεν το συζητάω για το διαρκές, θα ανανεωθεί οπωσδήποτε. Θέλω να πω, ο Σαμοθράκης έχει πέσει έξω σε όλες τις προβλέψεις. Είπε για τον Ιέρα κάποια στιγμή, εντάξει παιδιά, σιγά τώρα αυτοί τους παίκτες μην τους περιμένετε, δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Τελικά ο πρόεδρος τον πήρε. Το ίδιο έχει πει για τον Κατούζο κάποια στιγμή. Θα τον πάρει και τον Κατούζο, εγώ πιστεύω. Έτσι, γιατί τον θέλουμε εμείς οι φιλάθλοι, οι οπαδοί μάλλον του Ολυμπιακού. Θα σου πω και κάτι όμως, γιατί δεν έχει σκεφτεί και κάτι άλλο. Ναι. Ας πούμε ότι δεν πρέπει να ανεβαίνουν οι τόνοι, γιατί πολλοί το εκμεταλλεύονται. Ναι. Είτε λέγονται μάνατζερ, ακόμα και παίχτες, ακόμα και ομάδες. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Ας πούμε τώρα, όπως βλέπεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το θέμα του Γκατούζο έχει καταλαγιάσει, ας το πούμε, κάπως. Ναι. Αλλιώς το πληρώνεις ένα ποδοσφαιριστή στο φόρτε του. Σωστά. Αλλιώς. Σωστά. Όχι, αλλά είχε δηλώσει, έτσι το λέω ειδικά για το συγκεκριμένο δημοσιογράφο, έτσι επειδή τον αγαπώ και μου αρέσει και τον παρακολουθώ, ότι αυτές οι μεταγραφές δεν είναι για τον μπάτζετ του Ολυμπιακού. Το έχει τονίσει. Το έχει τονίσει στο Sport TV και τελικά βλέπουμε το αντίθετο. Αυτό δείχνει ότι ο πρόεδρος βλέπει την εκπομπή και έκανε υπερβάση. Ο πρόεδρος βλέπω ότι τελειώνουν, πώς να το πω τώρα, πώς να το πούμε τώρα, δεν θα υπάρχουν δημοσιογράφοι που να προμοτάρουν ποδοσφαιριστές στο μέλλον, όπως γινόταν και στο παρελθόν. Τώρα για να μην πω περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, δείχνει μια αξιοκρατία σε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι, αυτά ήθελα πιο πολύ να πω. Ο Ολυμπιακός έχει γίνει ευρωπαϊκό κλαμπ και θα γίνει. Ναι, εδώ ερχόμαστε σε μια αντιπαράθεση με αυτά που λεγόντουσαν, ας πούμε, κάποια χρόνια, ότι ναι. Αν δεν μετέχουμε στο Champions League δεν έρχονται εύκολα παίχτες. Εγώ λέω ο Ολυμπιακός παίζει τρεις προκριματικούς γύρους, θα μετέχει στο Europa League. Παρ' όλα αυτά έχουμε τη μεγάλη χαρά να πούμε να έχουμε Ριέρα, Ρόμεντα, Λιμπαγάσα, να έχουμε Μυραλάς, να έχουμε Μποντεστό για τον πάγκο. Ας ξεκινήσω εγώ με καλή εμφάνιση στο Europa League, που να σου πω και κάτι. Και ποια είναι η Εσπανιόλ και ποια είναι η Πόρτο. Η Πόρτο έχει πάρει η Champions League. Και ποια είναι η Πόρτο. Κοίτα, να σου πω ένα πράγμα. Εντάξει, η Πόρτο έχει ένα προγραμματισμό χρόνια που μπορώ να πω ότι τον ζηλεύω τον προγραμματισμό, έτσι. Τίποτε. Δηλαδή, παίρνει φτηνούς παίχτες και τις βγαίνουν. Εμείς είμαστε κάπως αλλιώς. Αλλά για την Εσπανιόλ ή τη Φούλα, ας πούμε, που πήγε φέτος στο UEFA. Έτσι, μπράβο. Ναι. Πέθαρε, Αλέκο. Μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω